Η επόμενη συνταγή είναι αφιερωμένη σε όλους εσάς, τους μικρούς μου φίλους, που βλέπετε κάθε μέρα την εκπομπή μαγειρικής και μαγειρεύετε μαζί μου. Πάμε να τη φτιάξουμε λοιπόν. Είναι τραγανές μπουκές μπακαλιάρου με παιδική πατατοσαλάτα και θέλω να πείτε στη μαμά να μπείτε στην κουζίνα και να τη φτιάξετε μαζί. Εύκολα τα υλικά, ας τα δούμε. Για τις μπουκές μπακαλιάρου με παιδική πατατοσαλάτα χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια μπουκές μπακαλιάρου, 2 πατάτες, 3 καρότα, 1 μπρόκολο, χυμό από ένα λεμόνι και λίγο ελαιόλαδο. Και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Συνταγούλα που γίνεται σε 15-20 λεπτά. Το πρώτο πράγμα που θέλω να ανάψω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς, στον αέρα, να βγάλω και τις μπουκές μπακαλιάρου από την κατάψυξη. Έχουν παιχνιδιάρικα σχήματα από το θαλάσσιο κόσμο και σίγουρα θα αγαπήσουν πολύ τα παιδιά και το σχήμα και τη γεύση τους. Και όλοι εσείς οι μικροί μου φίλοι που με βλέπετε, ποια σαλάτα αγαπάτε? Σας αρέσουν οι βραστές πατατούλες με βραστό μαλακό και γλυκό καροτάκι και λίγο μπρόκολο που είναι πολύ δυναμωτικό και είναι τώρα στην εποχή του και πρέπει να το τρώνε όλα τα παιδιά? Πείτε λοιπόν στη μαμά να σας βράσει τα υλικά που αγαπάτε για να κάνουμε μια ωραία σαλάτα, απλή, εύκολη και πολύ υγιεινή. Θέλω ένα ταψάκι που να στρώσουμε μέσα μια λαδόκολα. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να εντάξετε το ψαράκι στην παιδική διατροφή και τα παιδιά λόγω των σχημάτων και λόγω της ωραίας γεύσης που έχει θα το δουν και σαν παιχνίδι. Δεν έχουν καθόλου συντηρητικά, ετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα στο φούρνο και έχουν έξτρα τραγανή κρούστα ενώ είναι πολύ τρυφερά στο εσωτερικό. Έχουν αστερίες, έχει ψαράκια, έχει δελφινάκια. Ο φούρνος αναμένος να κάψει καλά στους 200 βαθμούς, στον αέρα, στη μεσαία σχάρα, περίπου 15-17 λεπτά. Μέχρι να ψηθούν οι μπουκές μπακαλιάρου, βράστε ό,τι λαχανικά αγαπούν τα παιδιά σας και κάντε μια ωραία πατατοσαλάτα ή όταν βράσουν τα λαχανικά, πατήστε τα με το πρες πουρέ μέσα στην κατσαρόλα και κάντε τους ένα ωραίο πουρέ λαχανικών. Πατάτα που την αγαπούν πάρα πολύ. Βρασμένο καρότο. Ωραία. Και λίγο μπρόκολο. Λίγο ελαιόλαδο μέσα. Λίγο λεμόνι. Αλάτι δεν σας λέω να βάλετε. Τα παιδιά αν δεν τα μάθετε να τρώνε αλάτι δεν θα φάνε αλάτι ποτέ. Έτοιμο, γρήγορα, νόστιμα και υγιεινά. Και είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βγάλουμε και τις τραγανές μπουκές μπακαλιάρου που ροδοψύνονται και κάνουν μια ωραία κρούστα γύρω-γύρω και τα παιδιά το λατρεύουν αυτό. Δοκιμάστε το και θα μου πείτε εσείς. Είναι πλούσιο σε ωμέγα-3 λιπαρά και πρωτεΐνες. Φτιάξτε το και κάντε το παιδικό φαγάκι παιχνίδι.